γκαζοχώρη, φωταέριο ή γκάζι, όπως είναι ευρύτερα γνωστή η περιοχή που βρισκόμαστε σήμερα. Και πιο συγκεκριμένα βρισκόμαστε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, βιομηχανικό μουσείο φωταερίου. Εδώ που το 1854 με διάταγμα του βασιλέως Όθωνα πήρε το όνομά του και από τότε είναι γνωστό ως γκάζι. Το 1984 σταμάτησε τη λειτουργία του γιατί θεωρούταν ελαφρώς ξεπερασμένο. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε για τη συγκεκριμένη περιοχή είναι ότι δεν εξυγχρονίστηκε ποτέ, ακόμα και όταν εφευρέθηκε ο ηλεκτρισμός. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα κρατάει την παραδοσιακή μορφή του. Πριν από μερικά χρόνια, οι εργάτες έγιναν ποτάμια υδρότα στο εργοστάσιο που βλέπετε ακριβώς πίσω μου. Σήμερα οι νέοι ρίχνουν ποτάμια υδρότα με το χορό τους στις διάφορες συναυλίες της Τεχνόπολης. Είμαστε μέσα στους φούρνους, στο σημείο που έπαιρνε την τελική του μορφή το φωταεριό. Ουσιαστικά είμαστε στην καρδιά του εργοστασίου. Εδώ οι εργάτες μετέφεραν το γιάνθρακα, τον έβαζαν μέσα στο φούρνο και μετά από υπερθέρμανσή του που διαρκούσε 4 με 5 ώρες. Στους πόσους βαθμούς, έχει μεγάλη σημασία. Μέσα στους φούρνους 1000 βαθμοί. Επομένως, ολοκληρωνόταν η υπερθέρμανση και παραγόταν έτσι το φωταέριο, η πρώτη του μορφή. Μετά έπρεπε να καθαριστεί, να μετρηθεί και να αποθηκευτεί. Και τέλος, διανεμόταν στην πόλη. Και αυτός ο χώρος τώρα χρησιμοποιείται πια σαν μουσείο εδώ. Ακριβώς. Έχει αναδειχθεί πλέον μουσιακά. Το 1999 η Τεχνόπολη παραδόθηκε στο κοινό σαν πολιτιστικός χώρος. Τώρα πλέον εκπληρώθηκε και το κομμάτι το μουσιακό, θα λέμε. Ένας ολόκληρος χώρος είχε στηθεί γύρω από την περιοχή εδώ στον Γκάζι για να μένουν οι εργάτες. Πολλοί από αυτούς δεν βγήκανε ποτέ στη σύνταξη, γιατί όπως λέγεται το φωταέριο έκανε ιδιαίτερα κακό στα πνευμόνια τους. Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής πάντα διαμαρτύρονταν γι' αυτό. Σήμερα οι κάτοικοι της γύρω περιοχής εδώ στον Γκάζι διαμαρτύρονται για τα πολλά της που βγάζουν τα μπαράκια και τα διάφορα καφέ μπαρ. Διονύση.